Σαββατάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Έλληνας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, να έχουν καλή ανάσταση και να υπάρχει υγεία και πνευματική και σωματική και ψυχική στους συνανθρώπους μας. Με μεγάλη χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του Δημαρχητήριου Φανείων. Είναι μια δράση που νομίζω ότι θα έχει όφελος για την κοινωνία των Φανείων και αυτή η δράση με τη συνεργασία του Επιμελητήριου του Ορίζοντα και όλων των θεματικών συλλόγων, θεωρώ ότι ο Σύλλογος Ορίζοντας ήδη έχει αρχίσει αυτό το πρόγραμμα συνεργασίας των θεματικών συλλόγων της πόλης μας και θα έχουν αποφώσει στην προσφορά του Επιμελητηρίου και νομίζω ότι θα πάμε μπροστά. Θεωρώ ότι έχουν γίνει και άλλες κινήσεις που δεν πήγαν τόσο καλά, διότι ναι, μεν υπήρχε η πρόθεση, η καλή διάθεση, αλλά χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Τη συμμετοχή των συνανθρώπων μας, τη συμμετοχή των επιχειρηματιών, την οποία εμείς στον Ορίζοντα την έχουμε, διότι όλες τις δράσεις που κάνουμε στον Ορίζοντα πάντα ζητάμε βοήθεια από τους επιχειρηματίες και την έχουμε την προσφορά, είτε χρειαζόμαστε κάτι για τα μπαζάρια μας, είτε χρειαζόμαστε κάτι για τις εκδηλώσεις μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά. Υπάρχει συνεργασία και με το Κύτταρο και με τα συσίδια της Πλάσιας και θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία θα μεγαλώσει. Υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι, πάρα πολλοί σπουδαίοι σύλλογοι που προσφέρουν εθελοντική εργασία στην πόλη των Φανείων και αν κατορθώσουμε να παντρέψουμε όλο αυτόν τον εθελοντισμό, η πόλη μας θα αναβαθμιστεί. Γι' αυτό που λέω και στο γραφείο και στα παιδιά του Ορίζοντα, ότι αν μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε λίγο την πόλη μας, να γίνουμε λίγο καλύτεροι, να έχουμε αλληλεγγύη, θα πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω μια διευκρίνηση. Επομένως, συμπέρασε αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά αναφέρεται σε μια συστηματική στήριξη από πλευράς ΕΒΕΧ, από πλευράς επιχειρηματιών, σε κάθε προσπάθεια που κάνετε, δηλαδή τόσο σε οικονομική στήριξη όσο και σε υλική. Αυτά θα συζητηθούν αργότερα. Βεβαίως, ο πρόεδρος, ο κ. Ροκάκη, μας έχει πει ότι μπορεί να μας βοηθήσει και οικονομικά, αλλά θεωρώ ότι αυτό θα χτίζεται σιγά σιγά. Είναι μια πυραμίδα που αρχίζει τώρα και θα χτιστεί αυτή η πυραμίδα και θεωρώ ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, διότι και ο χώρος που προσφέρεται είναι ένας χώρος που είναι στο κέντρο της πόλης. Θα κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Θεωρώ όμως αυτές οι δράσεις, αν γίνουν με συνεργασία με τους επιχειρηματίες, θα πάμε μπροστά. Εάν είναι κάποιες δράσεις που τις κάνει ο Ορίζοντας, μόνο ο Ορίζοντας ή μόνο το Κύτταρο είτε μόνο τα συσίτια, δεν έχουν μέλλον, διότι έχουν γίνει και άλλες τέτοιες προσπάθειες. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε όριμοι, θεωρώ ότι έχουμε το background και θεωρώ ότι υπάρχει και καλή πρόθεση. Δηλαδή αυτό το κάλεσμα το θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και νομίζω ότι θα υλοποιηθούν πράγματα που δεν τα έχουμε καν συζητήσει ακόμα, διότι αυτή θα είναι μια συνεργασία η οποία θα μεγαλώνει συνεχώς. Και ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα και θα τα δει και όπως είπε ο πρόεδρος, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάνε μερικοί συνάνθρωποι μας, να βοηθηθούν και να ζήσουν όσο μπορούν καλύτερα με αξιοπρέπεια. Και αυτό που λέω πάντα στον Ορίζοντα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια, που μερικές φορές δεν συμβαίνει. Ωραία, τελευταία θα ήθελα εγώ.